καλά και τα κακά μαζί. Σε λίγο με την Άση. Τώρα πάμε να τραγουδήσουμε. Ναι. Έκανα παραγγελιά, περασμένα, ξεχασμένα. Μην με ξεχάσετε. Δικό μου. Μην κάνεις την τροφοδιά, το λέει. Μην το κάνεις κάτω. Βεβαίως. Ποιος ξεκινάει. Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου όταν σ' αντικρίζω και βγαίνουν οι αδυναμίες μου. Εγώ θυμάμαι και το κούνημά σου. Τόσος όρκος είχα δώσει δίπλα σου να μη γυρίσω. Όμως τώρα που σε βλέπω, τώρα εγώ τους παίρνω πίσω και τα μάτια σου κοιτάζω, που είναι τόσο λυπημένα και που υποφέρουν για μένα. Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου όταν σ' αντικρίζω και βγαίνουν οι αδυναμίες. Και τότε εγώ δακρύζω. Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου όταν σε κοιτάζω και βγαίνουν οι αδυναμίες μου. Και τότε σ' αγκαλιάζω. Και το ίδιο λάθος για να κάνω. Τον έλεγχο μου ξανακάνω. Την αγκαλιά σου ξαναπέφτω. Σου ξαναδίνομαι κι ό,τι θες δίνομαι. Και το ίδιο λάθος ξανακάνω, τον έλεγχο μου ξανακάνω. Στην αγκαλιά σου ξαναπέφτω. Σου ξαναδίνομαι κι ό,τι θες δίνομαι. Αποφασισμένη, μόνη μου να συνεχίσω. Μια καινούργια αρχή να κάνω, δίχως να σε υπολογίσω. Μα γυρνάς και λες γνώμη, με τα μάτια βουρκωμένα. Και η ζωή σου ό,τι κρέμεται από μένα. Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου όταν σ' αντικρίζω και βγαίνουν οι αδυναμίες μου. Και τότε εγώ δακρύζω και πιάνουν οι ευαισθησίες μου όταν σε κοιτάζω και βγαίνουν οι αδυναμίες μου. Και τότε σ' αγκαλιάζω. Και το ίδιο λάθος ξανακάνω. Τον έλεγχο μου ξανακάνω. Στην αγκαλιά σου ξαναπέφτω. Σου ξαναδίνομαι κι ό,τι θες δίνομαι. Και το ίδιο λάθος ξανακάνω. Πάντα έβρισκες τον τρόπο να μου δείχνεις νύχτα μέρα πως για σένα ναι θα είμαι και το αλφα και το μέγα. Πάντα έβρισκες τον τρόπο να μου δείχνεις νύχτα μέρα πως για σένα ναι θα είμαι και το αλφα και το μέγα. Δώρο Θεού για μένα είσαι στη ζωή. Είσαι πάντου στο σώμα, αίμα μέσα στο κορμί μου. Δώρο Θεού για μένα να σε συναντήσω. Πες μου αυτό το δώρο, δε θα μου το πάρεις πίσω. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα.
είσαι ένας από αυτούς που ξεπουλάνε ευκολία την πατρίδα μου. Την πατρίδα μου. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος κάθε μέρα και την επιδερμίδα μου από τους στρολούς πολιτικούς. Κι εσύ είσαι ένας από αυτούς που ξεπουλάνε ευκολία την πατρίδα μου. Υπάρχω εγώ, δεν έχεις γι' αυτό
καμιά αμφιβολία. Ναι, υπάρχω εγώ και θα σ' αγαπώ στον κόσμο σωτάμια. Ναι, υπάρχω εγώ, μην έχεις γι' αυτό καμιά αμφιβολία. Ήταν εκπληρώτα και χιλιάδες παραμύθια απ' το στόμα σου ποτέ δεν είχα ακούσει αλήθεια. Πέρασε αρκετός καιρός μέχρι να σε καταλάβω, τώρα τρέχω σαν τρελή για να σώσω τι προλάβω. Μια φορά και ένα καιρό που και στην πως το χαμούσες, τότε που να φανταστώ ότι δεν το εννοούσες. Μια φορά και ένα καιρό που πες δεν θα με ξεχνούσες, μα ξεχνάς ποια είμαι εγώ. Είμαι και τι θα χαμούσες, είμαι και τι θα χαμούσες. Μπράβο Κέντη! Αυτό ήταν. Μπράβο Κέντη! Πάντα τέτοια, παιδιά. Πάντα τέτοια, να τους χειροκροτήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Σας ευχαριστώ. Ποιες μέρες είσαστε στο Φωταέριο? Είμαστε Παρασκευή, Σάββατο. Ναι. Αυτό. Τώρα στις γιορτές, τις μέρες των Αργιών ήσασταν, δηλαδή παραμονές. Είμαστε, βέβαια, είμαστε Τρίτη, Τετάρτη. Κανονικά. Παραμονή, ανήμερα. Ναι, ναι. Και τώρα κανονικά Παρασκευή, Σάββατο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τα νέα, τα ζωδιακά, από την αγαπημένη Άση. Εκεί θα καθίσουμε. Πας δίπλα στο Θοδωρή. Τον Θοδωρή γνωρίζεστε? Το Θοδωρή δεν γνωρίζομαι. Καλώς την. Είναι... Χρόνια πολλά. Γεια σου. Καλή χρονιά. Μια φορά και ένα καιρό. Λοιπόν, καλή χρονιά, καλή χρονιά. Γεια σου, τα πάμε. Αλήθεια, βρε, με αφορμή τη διδυμίνα μου εδώ, τη φίλη μου. Ναι, ναι. Πώς είναι το 2014 για τους διδύμους? Νομίζω ότι είναι μία από τις άνετες χρονιές για τους διδύμους. Για πες μου, είναι καλή χρονιά. Δηλαδή έχετε... Τους διπλούς διδύμους. Ακόμα καλύτερα, διπλό το καλό. Είναι μία χρονιά που δεν έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες, ενώ πλανητικές όψεις που να τους κοντράρουν πάρα πολύ. Και είναι και μία από τις χρονιές που πρέπει να την εκμεταλλευτούν πλήρως μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί εκεί στα Χριστούγεννα του 2014 θα μπει ο Κρόνος στον τοξότη, οπότε θα σας επηρεάσει. Άρα αυτή τη χρονιά, ό,τι δύσκολο έχετε να κάνετε, ό,τι τέλος πάντων πιστεύετε ότι χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται τύχη, όλα αυτά φέτος, μην τα αφήσετε για αργότερα. Είναι μια χρονιά που μέχρι το καλοκαίρι, ενώ για άλλα ζώδια είναι πολύ δύσκολη, για εσάς με τον Άρη στο ζυγό, σας αβαντάρει πάρα πολύ ο Άρης εκεί. Λοιπόν, είναι μια χρονιά δημιουργίας, έμπνευσης. Είναι μια χρονιά που μπορεί να έχετε επιτυχίες και στα επαγγελματικά. Είναι μια χρονιά επίσης για να βελτιωθούν οικονομικά ζητήματα. Είναι ο Δίας στον καρκίνο μέχρι το καλοκαίρι. Άρα πιστεύω ότι στον απολογισμό του 2014 το πορτοφόλι θα είναι πιο γεμάτο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τέλει όλα. Και τι μου, εσύ είσαι του Μάη, δίδυμο. Πόσο? 8 Ιούνιου. Α, 8, δεν έχει καν. Ναι, και η μόνη, φαντάσου ότι για τους διδύμους η μόνη επιρροή που μπορεί να είναι λίγο περίεργη είναι για αυτούς που είναι γεννημένοι το Μάιο, που είναι ο Ποσειδώνας, που είναι στους ηχθείς, και μπορεί να τους δημιουργεί έτσι μια μεγαλύτερη σύγχυση σχετικά με τους στόχους τους ή μπορεί να δημιουργεί περίεργα παιχνίδια σε ό,τι έχει να κάνει με τα ερωτικά τους. Αλλά αυτό αφορά κυρίως τους γεννημένους το Μάιο, δεν έχει να κάνει με του Ιουνίου. Άρα, εκμεταλλευτείτε αυτή τη χρονιά οι δίδυμοι, και αυτό το λέω σε όλα τα μεταβλητά ζώδια, όχι μόνο στους διδύμους. Δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ηχθείς, είναι μια χρονιά που πρέπει από την αρχή μέχρι το τέλος της όσο μπορείτε να επωφεληθείτε. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε τώρα για την εβδομάδα που είναι λίγο πιο γλυκιά από ό,τι ήταν η πρώτη εβδομάδα της χρονιάς. Έχουμε κάποιες καλές όψεις, τον Ερμή, την Αφροδίτη, στον Εγώκερο που κάνουν ωραία εξάγωνα με τον Κρόνο στο Σκορπιό και ο Ήλιος επίσης κάνει εξάγωνα με τον Κρόνο στο Σκορπιό. Άρα είναι μια εβδομάδα σχετικά πιο ήπια σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιρροές της. Σίγουρα πολύ καλύτερη σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου και την αρχή της χρονιάς αυτής που υπήρχαν μεγαλύτερες εντάσεις. Και βέβαια είναι μια εβδομάδα που εξυπηρετεί ιδιαίτερα επαγγελματικά θέματα, γιατί οι πλανήτες στον Εγώκερο πάντα έχουν να κάνουν πιο πολύ με τα επαγγελματικά, με τα θέματα καριέρας, έχουν να κάνουν με τα πρέπει επίσης και ό,τι τέλος πάντων είναι υποχρέωση. Να πούμε για τον καθένα ξεχωριστά, προλαβαίνουμε. Βέβαια. Ωραία λοιπόν. Πάμε να δούμε τους κρυούς που για σας παρά τα απρόοπτα, γιατί τα απρόοπτα, αγαπητοί μου κρυοί, δεν τελειώνουν.
εδώ πέρα. Είναι μία περίοδος και θα είναι μάλλον και πολύμηνη αυτή η περίοδος που θα έχει απρόπτα στη ζωή σας, αυτά που δεν περιμένετε, αυτά που τέλος πάντων δεν έχετε σκεφτεί ότι μπορεί να συμβούν. Παρά τα απρόπτα λοιπόν, αυτή εδώ πέρα την εβδομάδα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις μέρες που έρχονται για να βελτιώσετε επαγγελματικά. Αυτές οι όψεις που σχηματίζονται με τον Ερμή, την Αφροδίτη, μολονό την ανάδρομη, με τον, και τον ήλιο με τον Κρόνο, είναι όψεις σταθεροποιητικές για θέματα επαγγελματικά και μπορεί να έχουν και μία απόδοση στον οικονομικό τομέα. Βέβαια, την απόδοση μην την περιμένετε σήμερα, μπορεί να αργήσει λίγο, αλλά τώρα μπορείτε να βάλετε βάσεις τουλάχιστον για καινούργια επαγγελματικά θέματα, συνεργασίες κτλ. Κτλ. Για τους Ταύρους, πολλές αλλαγές στο περιβάλλον σας. Γενικότερα βλέπετε να αλλάζουν γύρω σας οι άνθρωποι, οι φίλοι σας, ο σύντροφός σας, η οικογένειά σας. Αλλάζουν δεδομένα, αλλάζουν συνθήκες και εσείς βέβαια σε όλες αυτές τις αλλαγές προσπαθείτε να προσαρμοστείτε όσο μπορείτε. Δεν είναι το αγαπημένο σας, δεν τρελαίνεστε με τις αλλαγές, αλλά νομίζω ότι μπαίνετε σε μια διαδικασία να σκεφτείτε ότι τελικά αν δεν προσαρμοστείτε δεν πρόκειται να βγει και τίποτα ή μπορεί να μείνουν πράγματα πίσω. Άρα είστε σε ένα μεταβατικό στάδιο προσαρμογής. Δεν θεωρώ ότι είναι δύσκολη εβδομάδα για σας, ειδικά σε θέματα που αφορούν και τη δουλειά, θέματα που αφορούν ταξίδια, σχέσεις με ξένους, εξωτερικό, σπουδές, εκπαίδευση. Όλα αυτά μπορεί να έχουν και θετική εξέλιξη μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πάμε να δούμε τους διδύμους. Που υπάρχουν κάποια άγχη, σαφώς, οικογενειακά, έχουν να κάνουν με οικονομικά που αφορούν την οικογένεια, έχουν να κάνουν με άλλου τύπου πράγματα που μπορεί να αφορούν τα παιδιά σας, αν είστε γονείς, ή μπορεί να αφορούν το σύζυγο ή τη σύζυγο, αν είστε παντρεμένοι, ή και ένα θέμα υγείας πιθανώς. Όλα αυτά όμως, μέσα στην την εβδομάδα, μπορούν επίσης να έχουν μια καλύτερη και πιο γλυκιά εξέλιξη σε σχέση με αυτό που ήταν το ξεκίνημα της χρονιάς, το τέλος του Δεκέμβρη. Εκεί πέρα δηλαδή που υπήρξε μια μεγαλύτερη πίεση. Οικονομικά επίσης είναι μια καλή εβδομάδα για να κυνηγήσετε εκκρεμότητες ή χρήματα που μπορεί να σας οφείλονταν. Όλα αυτά δείτε τα έτσι λίγο πιο ζεστά γιατί μπορεί να πέσει χρήμα. Πάμε να δούμε τους καρκίνους που οι σχέσεις είναι σαφώς αυτό που σας κινεί όλη αυτή την περίοδο με τόσους πλανήτες που έχουμε στον εγώκερο. Οι καλές όψεις όμως των πλανητών αυτών και της Αφροδίτης και του Ερμή και του Ήλιου με τον Κρόνο μπορεί να δείξουν ότι και στον επαγγελματικό τομέα οι σχέσεις μπορεί να βελτιωθούν, να πάνε καλύτερα λοιπόν, δημόσιες σχέσεις επίσης, άνθρωποι μπορεί να σας βοηθήσουν, να σας στηρίξουν, αλλά και στα προσωπικά, κάτι τέλος πάντων εκεί πέρα μπορεί να ανάψει ένα φως. Βέβαια έχουμε ακόμα να βρούμε Αφροδίτη, που σημαίνει ότι καθυστερούν τα πράγματα, άρα λίγο πιο αργότερα ίσως θα πρέπει να περιμένετε κάτι πιο θετικό στον τομέα αυτό. Πάμε να δούμε τους Λέοντες, που τα επαγγελματικά σας απασχολούν περισσότερο, οι μετόχοι πλανήτες στον εγώκερο, η καθημερινότητα γενικώς. Δηλαδή, ίσως δεν προλαβαίνετε να σκεφτείτε και πιο έτσι, μακροπρόθεσμα πλάνα ή να σκεφτείτε άλλα πράγματα. Λίγο σας ρουφάει το κάθε μέρα και κυρίως η δουλειά, η σχέση με συνεργάτες. Βέβαια, δεν είναι άσχημα. Θέλω να πω ότι είναι μια περίοδος που μπορούν να πάνε καλά τα πράγματα εκεί. Και αν είστε στη φάση που ψάχνετε δουλειά, αν είστε άνεργοι, νομίζω ότι πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας. Ειδικά αυτή εδώ πέρα η εβδομάδα, νομίζω ότι μπορεί να σας προσφέρει κάτι. Και κυρίως για τους γεννημένους στις αρχές του Αυγούστου. Πάμε να δούμε τους Παρθένους. Δύο τα τεινά εδώ. Από τη μια πλευρά, προσοχή στα οικονομικά. Έχουμε μια δύσκολη όψη του Δία και του Άρη που μπορεί να σας βγάλουν εκτός προϋπολογισμού με έξοδα που πιθανώς γίνεται για να περάσετε καλά εσείς και η οικογένειά σας. Ή μπορεί να είναι και έξοδα που αφορούν παλιότερες οφειλές, εκκρεμότητες με το δημόσιο, την εφορία κτλ. Κτλ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι της εβδομάδας που είναι λίγο πιο αγχωτικό. Από την άλλη όμως, με τόσους πλανήτες στον εγώκερο και με καλές όψεις, φαίνεται ότι μπορείτε να περάσετε και καλά. Και ειδικά στον ερωτικό τομέα, κάτι μπορεί να δώσει αυτή η εβδομάδα. Πάμε να δούμε τους ζυγούς. Εντατικοί ρυθμοί και αυτή την εβδομάδα για σας. Και ίσως μια ιστορία που έχει να κάνει με το παρελθόν, είτε αυτό αφορά μια σχέση, είτε μπορεί να αφορά ένα οικονομικό θέμα, είτε μπορεί να αφορά ένα οικογενειακό ζήτημα. Μπορεί τέλος πάντων να σας απασχολήσει περισσότερο. Είναι και για τους ζυγούς, όπως είναι και για τους κρύους, μία περίοδος που έχει απρόπτα. Δηλαδή, είναι αυτά που εμφανίζονται από εκεί που δεν τα περιμένεις. Ενώ έχεις φτιάξει το πρόγραμμά σου, έρχεται κάτι άλλο και στο χαλάει. Και αυτό, το ξαναλέω, δεν είναι κάτι που τελειώνει σήμερα ή αύριο. Είναι ένα πράγμα που θα σας πάει μέχρι το καλοκαίρι. Οπότε οπλιστείτε με ψυχραιμία,
ό,τι και αν συμβαίνει, γιατί στο τέλος θα το ξεπεράσετε, αλλά τη στιγμή που συμβαίνει κάτι, δείξτε ψυχραιμία, έτσι. Μην τρελαίνεστε, μην μεγενθύνετε στο μυαλό σας το ό,τι μπορεί τέλος πάντων να προκύπτει. Αυτή εδώ πέρα η εβδομάδα λοιπόν μπορεί να φέρει κάτι από το παρελθόν, αλλά μπορεί να δώσει και λύσεις. Δηλαδή σε μια εκκρεμότητα παλιότερη μπορεί να δώσει και τη λύση μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Πούμε τόσους πλανήτες στον εγώ καιρό να κάνουν πολύ θετικές όψεις εξάγωνα, που τα εξάγωνα στην αστρολογία είναι οι ευκαιρίες, έτσι. Με τον Κρόνο που είναι στο ζώδιό σας, θα έλεγα ότι είναι μια πολύ καλή εβδομάδα για να την εκμεταλλευτείτε για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσετε σε επαγγελματικό επίπεδο, είτε έχει αυτό να κάνει με μια δουλειά, είτε έχει να κάνει ακόμα με μια συμφωνία. Μπορεί να όμως και άλλα πράγματα, δεν είναι απαραίτητα να είναι επαγγελματικά, μπορεί να είναι συζητήσεις, διαπραγματεύσεις και για άλλα θέματα. Είναι μια εβδομάδα που πρέπει να την εκμεταλλευτείτε. Γεννημένη τέλος Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, μπορεί να έχετε και ένα θετικότερο αποτέλεσμα εδώ. Και επίσης για όσους μπορεί να ψάχνετε μια δουλειά, μπορεί να έχετε ένα καλό νέο μέχρι το τέλος της εβδομάδας και σε αυτό τον τομέα. Πάμε να δούμε τους τοξότες, που καλό είναι να προσπαθήσετε να τακτοποιήσετε οικονομικές εκκρεμότητες με το παρελθόν. Δηλαδή, εδώ πέρα δεν θέλει χαρτί και μολύβι να τα βάλετε κάτω τα πράγματα και να δείτε τι χρωστάω, τι μου χρωστάνε, πού μπορώ να ζητήσω, τι πρέπει να καλύψω. Δεν πρέπει να τα έχετε, επειδή είστε επτά ζώδια που γενικά τα οικονομικά και γενικώς τα θέματα που έχουν να κάνουν με πρακτικά ζητήματα, τα έχετε λίγο φλού στο μυαλό σας. Εδώ δεν θέλει φλού. Θέλει με τόσο πλανήτη στον εγώ καιρό, χαρτί και μολύβι. Οικονομικά λοιπόν, αυτά σας ρουφούν το ενδιαφέρον και την προσοχή αυτές εδώ πέρα τις μέρες. Πάμε να δούμε τους εγώ καιρούς, που νομίζω ότι μετά από το ζόρι που μπορεί να περάσατε στο τέλος του μήνα ή στις αρχές αυτού, γιατί είχαμε δύσκολες όψεις για το δικό σας ζώδιο, νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα έρχεται με καλύτερες προϋποθέσεις και στο κομμάτι των σχέσεων και στο κομμάτι των οικονομικών, και ό,τι τέλος πάντων μπορεί να σας απασχόλησε μπορεί να έχει μια πιο θετική έκβαση μέσα στην δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου. Όλοι αυτοί οι πλανήτες στο ζώδιό σας και παρά που είναι ανάβρωμοι Αφροδίτη, κάτι καλό μπορεί να δώσουν. Είτε στη δουλειά, είτε στον τομέα των σχέσεων, ακόμη όμως και στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης και της καλής διάθεσης. Για τους υβροχώους, κούραση, ναι, ευθύνες, όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία έχετε μέσα στην εβδομάδα αυτή και τα οποία πιθανώς να αυξηθούν κιόλας. Από την άλλη πλευρά όμως φαίνεται ότι αποδίδουν και καρπούς. Και ναι, μεν κουράζεστε, αλλά στα επαγγελματικά κάποιος το βλέπει όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πάρετε και τα εύσημα. Ίσως δεν είναι ακόμη η κατάλληλη στιγμή, αλλά θα έρθει και αυτό. Η κούραση, ναι, είναι μεγάλη και η ψυχολογική. Κυρίως νομίζω εκεί πέρα είστε πιο πολύ ταλαιπωρημένοι στο ψυχολογικό κομμάτι ή μέσα σε όλα αυτά που σκέφτεστε να κάνετε. Και οικονομικά επίσης. Και εκεί πέρα υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να σας δημιουργεί ένα μεγαλύτερο άγχος. Και πάμε να δούμε τους ηχθείς, που ίσως πρέπει να αναθεωρήσετε κάποιους από τους στόχους που έχετε με την Αφροδίτη ανάβρωμη στον εγώ καιρό και με αυτούς τους πλανήτες να κάνουν όψεις μεταξύ τους. Όμως δεν θεωρώ ότι είναι κακή εβδομάδα για σας. Δηλαδή εκεί πέρα που μπορεί να υπάρχει μια δυσκολία, υπάρχει και κάτι που σας βγάζει από τη δύσκολη θέση και νομίζω ότι μπορεί να περάσετε και καλά με φίλους, με συνεργάτες, να έχετε έτσι μια καλύτερη επαφή μαζί τους. Θεωρώ ότι είναι μια από τις θετικές εβδομάδες του Γενάρη και για το δικό σας ζώδιο. Καλή μας εβδομάδα. Αμήν. Να μας φωτίσει ο Θεός. Να μας φωτίσει. Να είμαστε ψύχρεμοι και υπομονετική. Να και τα λες, Παναγιά μου και ψυχρεμοι. Εντάξει, στο μυαλό, πώς θα θυμάστε τα τραγούδια. Πώς θυμάστε τα λόγια. Έτσι είναι. Για πες μου λίγο για το Διονύση τώρα. Για την... Να σου πω για το Διονύση. Καταρχήν, ξέρουμε όλοι ότι σκίζει τα βράδια στο Κολωνάκι, γίνεται χαμός. Έχει κάνει ένα πολύ ωραίο στέκι. Χαμός το αγοράκι μας. Λέει τα άπαντα. Ναι. Τρία χρόνια τώρα πραγματικά σκίζει. Είναι στο 47-11. Στο Κολωνάκι, όπου γίνεται το αδιαχώρητο, το λέμε πολύ καμάρι. Είναι μόνος του με τον Κώστα το Λαϊνά και πραγματικά γίνεται το αδιαχώρητο. Επίσης, μόλις κυκλοφορεί μια δουλειά που έκανε ο Διονύσης μας, έγραψε τη μουσική σε ένα παραμύθι, ένα θεατρικό musical, στους Γλυκοζαχαρούλιδες. Πρέπει να το πάρεις αυτό για τα παιδιά, είναι καταπληκτικό. Κυκλοφορεί σε βιβλίο και CD. Είναι της Τζέννης Παπαδημάτου, φίλη πολύ καλή και πολύ καλή εδώ, και τη μουσική την έκανε ο Διονύσης μας. Είναι λοιπόν αυτή την περίοδο σε φουλ πράγματα. Φουλ, φουλ. Έχει πάει ο ένας να δει τον άλλον. Δεν γίνεται. Εγώ μόνο έχω πάει τις Κυριακές που δεν δουλεύω, εκείνος δεν προλαβαίνει. Μα κάνει ένα πρόγραμμα 2,5-3 ώρων και είναι μόνος του. Δηλαδή δεν προλαβαίνει ούτε καν να έρθει νωρίς και να πάει μετά στο δικό του. Δεν προλαβαίνει. Τέλεια. Μπράβο. Τέλεια. Πάντα τέτοια και τι. Ευχαριστώ πολύ.